Χωριό Παντάνασα ή Αντάνασος. Η Παντάνασα απέχει από το Ρέθυμνο 27 χιλιόμετρα. Στη διαδρομή Ρέθυμνο, Πρασές, Βολιώνες, Αντάνασος σε υψόμετρο 480 μέτρων. Εδώ βλέπουμε το παλιό εγκατελειμμένο σχολείο, δημοτικό σχολείο της Παντάνασας. Τα λιγοστά παιδιά πάρουν σε γειτονικά σχολεία. Από το έτος 1577 αναφέρεται η Παντάνασα στην επαρχία Μαρίου σαν Παντάνασο από τον Μπαρόζη. Από τον Καστροφύλακα αναφέρεται Αντάνασος με 273 κατοίκους το έτος 1583. Και από τον Βασιλικάτα αναφέρεται Παντάνασο το 1630. Όπως φαίνεται ότι από τότε ακουγόταν και δύο τύποι του τοπωνυμίου Παντάνασα ή Αντάνασα. Στην απογραφή του 1834 αναφέρεται Αντάνασο με 8 χριστιανούς κατοίκους και 7 τουρκικές οικογένειες. Εγώ θέλω να... Το έτος 1881 αναφέρεται Αντάνασος στο Δήμο Μέρωνα με 211 χριστιανούς. Και το έτος 1900 είναι πάλι στο Δήμο Μέρωνα και αναφέρεται Αντάνασος με 169 κατοίκους.
Το χωριό Παντάνασσας το 1920 είναι έδρα ομώνυμου κοινότητας και αναφέρεται Παντάνασσα με 248 κατοίκους. Το 1928 είχε 255 κατοίκους. Το 1940 είχε 281 κατοίκους. Το 1951 173 κατοίκους. Και το 1981 είχε 196 κατοίκους. Το τοπονύμιο Αντάνασσος είναι προϊστορικό και ίσως και ο οικισμός να είναι προϊστορικός. Εδώ σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Πορτάλιος, αρχηγός Αμαρίου, 1827 ως το 1908. Επειδή το τοπονύμιο Αντάνασσος είναι προϊστορικό, συνεπώς δεν πρέπει να είναι επώνυμο της Παναγιάς που υπάρχει εκκλησία στο χωριό με 101 θυροπαράθυρα. Thank you.
να σας ευχαριστήσω. Παπαδογιάννη παρέα. Χωριό Παντάνασος, όπως και το χωριό Βολιώνες, είναι μέσα στο πράσινο πνιγμένα και μέσα στα λουλούδια σε όλα τα σπιτικά.
Εδώ βλέπουμε την κεντρική πλατεία του χωριού με τα καφενεία της. Βλέπουμε το χωριό Παντάνασα σε ένα πανοραμικό πλάνο.